φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Λοιπόν, στις μέρες που απομένουν, στις ώρες που απομένουν, μέχρι να στηθούν οι κάλπες στις 26 του Μάη, θα δώσουμε τη μάχη με τα ψηφοδέλτια στο χέρι. Εργάτες, υπάλληλοι, άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, νέα παιδιά που ζουν εδώ στις γειτονιές της Νέας Ιωνίας, να φτάσουν στην κάλπη με τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ για την Ευρωβουλή, με τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης στους Δήμους και στις περιφέρειες. Στις εκλογές του Μάη μπορούμε... μπορούμε να κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά. Βήμα που μπορεί να γίνει ακόμη μεγαλύτερο στις βουλευτικές εκλογές που θα ακολουθήσουν. Λέμε σε όλους και όλες, αφήνουμε πίσω τα ψεύτικα διλήμματα, αφήνουμε πίσω τις κάλπικες διαφορές. Δεν ψάχνουμε για επιμέρους διαφορές. Εμείς κάνουμε τη διαφορά. Προχωράμε μπροστά με το δίκιο μας, με την καρδιά μας, με το ΚΚΕ. Περνάμε απέναντι από τα αστικά κόμματα, από τις κυβερνήσεις τους, τα στηρίγματά τους στους Δήμους και τις περιφέρειες. Γιατί απέναντι μας είναι το μεγάλο κεφάλαιο, είναι το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που όλοι αυτοί υπηρετούν. Περνάμε απέναντι από όλους όσους κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, που φτωχοποιούν την εργατική τάξη, το λαό μας, για να αυγαταίνουν μόνο τα κέρδη μιας χούφτας εκμεταλλευτών. Περνάμε απέναντι από όλους όσοι υπηρετούν τα σχέδια των υπεριαλιστών στην περιοχή μας, μεγαλώνοντας τους κινδύνους για το λαό και τη χώρα. Περνάμε απέναντι, αφού καταδικάζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση των καπιταλιστών, που δεν μπορεί να γίνει φιλολαϊκή, φιλεργατική, αφού όλο και πιο εχθρικό για τους λαούς γίνεται το σάπιο και διεφθαρμένο καπιταλιστικό σύστημα. Στέλνουμε μήνυμα μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλους τους λαούς της Ευρώπης. Μήνυμα ελπίδας, προοπτικής, ότι υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος για τους λαούς, μακριά και έξω από αυτές τις ενώσεις, από τις λυκοσυμμαχίες των υπεριαλιστών. Και ο ελπιδοφόρος δρόμος είναι ο δρόμος τελικά με τον ίδιο το λαό στην εξουσία. Δυναμώνουμε την ελπίδα, την αισιοδοξία όλου του λαού ότι μπορεί με τον αγώνα του να ανακόψει, να βάλει κάποια εμπόδια σε όλη αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, αλλά και να διεκδικήσει τα αυτονόητα για τη ζωή του. Να φωτίσει το πραγματικό ξέφωτο, αυτό της ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών του. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, πίσω από την αντιπαράθεση του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία για τα κότερα, για τους πατεράδες τους, για τα στελέχη τους, κρύβεται η πραγματική αντιπαράθεση για το ποιος από τους δυο τελικά θα πάρει τη σκυτάλη της αντιλαϊκής πολιτικής για να τρέξει στον ίδιο καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης. Ποιος, ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία, θα συνεχίσει δηλαδή στο δρόμο των μνημονίων που παραμένουν όλα σε ισχύ. Κανείς άλλωστε δεν μιλάει για την κατάργησή τους πλέον. Κανείς δεν μιλάει για τα μνημόνια διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύουν και για τα άλλα κράτη-μέλη της. Αυτοί κόπτονται για το ποιος από τους δυο θα υλοποιήσει καλύτερα τις δεσμεύσεις
απέναντι στους λεγόμενους δανειστές. Γιατί, όπως λένε, το κράτος τους έχει συνέχεια. Ποιος θα υλοποιήσει δηλαδή τις δεσμεύσεις για τα πρωτογενή ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060, για τη μείωση του αφορολόγητου, για τις περιβόητες μεταρρυθμίσεις τους, που δεν είναι βέβαια εξυγχρονισμοί που θα βελτιώσουν τη ζωή του λαού, αλλά είναι βαθιές αλλαγές που έχει ανάγκη μόνο το κεφάλαιο για τα δικά του κέρδη. Ποιος, ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία, θα προχωρήσει τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ στην περιοχή, γιατί και οι δυο ταυτίζονται σε αυτό το στόχο της περιβόητης γεωστρατηγικής αναβάθμισης, δηλαδή της αναβάθμισης της άρχουσας τάξης στην περιοχή, όπου οι ιμπεριαλιστές έχουν βγάλει τα μαχαίρια τους για να μοιράσουν την πίτα. Σε αυτή τη σικέ λοιπόν αντιπαράθεση ανάμεσα στα κόμματα του μεγάλου κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, δεν πρέπει να εγκλωβιστούν οι εργαζόμενοι, ο λαός μας. Αντίθετα, μπορούν και πρέπει σήμερα να σταθούν όλοι απέναντί τους, να φτάσουν στην κάλπη με ένα και μοναδικό κριτήριο, τη ζωή τη δικιά τους και τη ζωή των παιδιών τους. Και επειδή τη ζωή των παιδιών του κανείς δεν τη βάζει στη ζυγαριά, μπορεί να αξιοποιήσει σήμερα την πείρα του και να αποφασίσει με ποιον πρέπει να πάει και ποιον πρέπει να αφήσει. Και εδώ, στη Νέα Ιωνία, εργάτες, άνεργοι, φτωχοί επαγγελματίες μπορούν να αξιοποιήσουν τη μεγάλη πείρα τους, να τιμωρήσουν το ΣΥΡΙΖΑ που έχει κάνει επάγγελμά του την κοροϊδία, αλλά και τη Νέα Δημοκρατία που έχει το θράσος να βγαίνει και από πάνω να υπερασπίζεται το αντιλαϊκό παρελθόν της. Ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από 5 χρόνια πήρε τη δίκαιη αγανάκτηση του λαού μας απέναντι στα μνημόνια με το ψεύτικο δίλημα μνημόνιο αντιμνημόνιο και εγκλώβησε το λαό μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε συνθήκες τότε κατάρρευσης του ΠΑΣΟΚ, αποδυνάμωσης της Νέας Δημοκρατίας, έδωσε ανάσα σε αυτό το διεφθαρμένο αστικό πολιτικό σύστημα. Του έδωσε τη δυνατότητα να αλλάξει παίχτες, να αφήσει στην άκρη για λίγο τους παλιούς μονομάχους και να φτιάξει καινούριους. Και από το δικοματισμό του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας να φτιάξει σήμερα το δίπολο ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε ένα ακόμα, το τρίτο μνημόνιο, που το ψήφισαν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα εφαρμόζει τους νόμους και των τριών μνημονίων και συνεχίζει και με νέα μνημονιακά, όπως τα λέμε, μεταμνημονιακά πλέον μέτρα. Έδωσε τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να βγαίνει και δικαιωμένη για τις μειώσεις σε μισθούς, σε συντάξεις, για τις απολύσεις στο δημόσιο, για τα αντεργατικά μέτρα των δικών της μνημονίων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ευνούχησε με τις αυταπάτες, με τον δίθεν ρεαλισμό της υποταγής, τις ζωντανές διαθέσεις που είχαν διαμορφωθεί σε ένα σημαντικό κομμάτι του λαού μας, της νεολαίας, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διέψευσε την ελπίδα του λαού μας να ζήσει καλύτερες μέρες. Έσπηρε απογοήτευση, μυρολατρία. Έδωσε την ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία, σε άλλες αντιδραστικές δυνάμεις, να λένε ότι δήθεν αυτές δικαιώθηκαν, ότι αφού έκανε και η αριστερά τα ίδια, σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, γιατί τέτοια λένε καθημερινά. Ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ πέρασε μέτρα που καμιά προηγούμενη κυβέρνηση δεν τόλμησε από το φόβο των εργατικών λαϊκών αντιδράσεων. Έβαλε χέρι μέχρι και στο πιο ιερό δικαίωμα των εργαζομένων, αυτό της απεργίας. Έβαλε ακόμα και τα γυαλιά στη Νέα Δημοκρατία
ως προς την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στα προτάγματα του κεφαλαίου. Μάλιστα, ο ίδιος ο Τσίπρας περηφανεύεται ότι η κυβέρνησή του πέτυχε εκεί που οι προηγούμενες απέτυχαν. Για την επιτυχία του να τσακίσει την εργατική τάξη, το λαό, τους συνταξιούχους, δεν σταμάτησε να παίρνει όλα τα συγχαρητήρια από την Κομισιόν, από τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όλες τις ενώσεις του κεφαλαίου. Και είναι αλήθεια πως το άλογο που πόνταρε πριν 5 χρόνια η αστική τάξη δεν ήταν κουτσό. Το αντίθετο, αν και δεν είχε ξανατρέξει μέχρι τότε, μια χαρά τα κατάφερε. Μια χαρά έτρεξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Μια χαρά τα κατάφερε στην αντιλαϊκή διαχείριση. Όλα αυτά βέβαια είναι που προκαλούν και αμηχανία στη Νέα Δημοκρατία, που βλέπει το ΣΥΡΙΖΑ να αποδεικνύεται καλύτερος και συνεπέστερος μαθητής. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης, αντιλαμβανόμενος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του έχει πάρει την μπουκιά από το στόμα, υπερθεματίζει σε αντιλαϊκά μέτρα, προκειμένου να γίνει ξανά αυτός ο εκλεκτός του μεγάλου κεφαλαίου. Μόνο έτσι εξηγείται και η πρότασή του για επταήμερη εργασία δήθεν με τη θέληση των εργαζομένων. Όταν όλοι γνωρίζουν πως ο αυταρχισμός, η τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς εκβιάζει αυτή την υποτιθέμενη θέληση των εργαζομένων. Βεβαίως, ο μόνος που δεν θα πρέπει να εκπλήσεται με αυτή την εξέλιξη είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας σε μια σειρά κλάδους, που σημαίνει επταήμερη εργασία, έχει τη δική του αποφασιστική σφραγίδα. Η διευθέτηση του χρόνου και των ημερών εργασίας έχει και τη δική του σφραγίδα. Γι' αυτό λέμε οι εργαζόμενοι να γυρίσουν την πλάτη και στους δύο, οι οποίοι κόβουν και ράβουν αντιλαϊκά μέτρα σε βάρος του. Φίλες και φίλοι, έχουν το θράσος τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι αυτοί κάτι δίνουν στον κόσμο, να μιλάνε για δικαιοσύνη, για τις ανάγκες των πολλών. Παρουσιάζουν σαν κοσμογονία, σαν νέα οικονομική πολιτική, το ότι 5 μέρες πριν τις εκλογές δίνουν στο λαό το 1 από τα 10 που του έχουν αρπάξει, όταν τα υπόλοιπα 9 τα έχουν δώσει σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Καμιά πρωτοτυπία. Τα ίδια ακριβώς έκαναν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις με τα δικά τους ζάπια προεκλογικά. Κάνουν τα πάντα για να ξεγράψει ο λαός τα πραγματικά δικαιώματά του, να ρίξει μόνος του στα τάρταρα τις απαιτήσεις του, να ξεχάσει ό,τι έχασε και να συμβιβαστεί με κάποια ψίχουλα που θα πέφτουν από το φαγοπότι των καπιταλιστών. Να συμβιβαστεί μόνο με κάποια επιδόματα, με κοινωνικά μερίσματα και να τους λέει και ευχαριστώ από πάνω. Επικαλούνται ως θετικό μέτρο, για παράδειγμα, την ενεργοποίηση του μνημονιακού νόμου Βρούτσι για τον κατώτατο μισθό. Κρύβουν επίσης ότι δεν υπάρχει ούτε ένα έτος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που ο μέσος μισθός να μην μειώθηκε. Επί ΣΥΡΙΖΑ η μερική απασχόληση ξεπέρασε την πλήρη στις διάφορες νέες προσλήψεις που έγιναν. Ακόμα και αυτά τα ψίχουλα ο λαός θα τα πάρει βεβαίως και καλά θα κάνει, γιατί δεν σταμάτησε όλα αυτά τα χρόνια να αγωνίζεται με τις όποιες δυνάμεις του. Γιατί οι συνταξιούχοι δεν έκαναν πίσω ούτε βήμα από το δίκαιο αίτημά τους να πάρουν πίσω τα κλεμμένα. Γιατί το ΚΚΕ βρέθηκε μπροστά σε όλους αυτούς τους αγώνες, ασκώντας πίεση, έστω και για κάποια επιμέρους μέτρα.
Απέναντι όμως στους αγωνιζόμενους εργάτες, στους συνταξιούχους, δεν δίστασαν να στείλουν ακόμα και τα ΜΑΤ για να χτυπήσουν όποιον αντιδράει στην αντιλαϊκή τους πολιτική. Μέχρι και τις άβρες έβγαλαν στους δρόμους μετά από δεκαετίες. Έσπασαν κάθε ρεκόρ ιδιωτικοποιήσεων, παραδίδοντας στο ελληνικό και ξένο κεφάλαιο λιμάνια, αεροδρόμια, φυλέτα γης, για να βγάλουν τρελά κέρδη σε βάρος των αναγκών των πολλών. Ούτε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν θα τα κατάφερναν τόσο καλά, που έχουν και προϋπηρεσία μεγάλη στις ιδιωτικοποιήσεις. Την ώρα που κυνηγούν με πληστηριασμούς, με κατασχέσεις, όποιον χρωστάει έστω και ένα μικρό ποσό, συνεχίζουν αυτό το απαράδεκτο καθεστώς της εθελοντικής φορολόγησης, λέει, των εφοπλιστών, την οποία βέβαια εγκαινίασε ο Σαμαράς τότε, και μάλιστα τώρα ετούτη δω μείωσαν αυτό το ποσό πάνω από 70%. Άρα θα δίνουν εθελοντικά, εάν θέλουν, οι διάφοροι δισεκατομμυριούχοι εφοπλιστές στο κράτος αυτά που οφείλουν να δίνουν, ενώ από το λαό τα παίρνει κυνηγώντας η εφορία το μεροκαματιάρι. Έτσι λοιπόν μάλλον εξηγούνται, για να είμαστε και στην επικαιρότητα, και οι πολυτελείς διακοπές σε εφοπλιστικά κότερα, γιατί οι χάρες, βλέπετε, πρέπει να ξεπληρώνονται, όπως λένε και τα παιδιά της ΚΝΕ σε αυτό το όμορφο σατυρικό σποτάκι. Φίλες και φίλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκε στο καλύτερο τσιράκι του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και του ΝΑΤΟ. Έδωσε ό,τι του ζητήθηκε και ακόμα περισσότερα, χωρίς να υπολογίσει κόστος. Απόδειξη η καταπαραγγελία του ΝΑΤΟ επέσχυν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Καμιά κυβέρνηση, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΠΑΣΟΚ, δεν τόλμησαν να παραδώσουν τα τελευταία χρόνια στους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ λιμάνια, αεροδρόμια, να τους δώσουν νέες βάσεις ακόμα και για τα πυρηνικά τους στον Άραξο. Με λίγα λόγια, να μετατρέψουν όλη τη χώρα σε ένα απέραντο αμερικανοατοϊκό στρατόπεδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να λερώσει αξίες και ιδανικά, ποτισμένα με το αίμα των κομμουνιστών, άλλων αγωνιστών αυτού του τόπου. Τη μια μέρα ο Τσίπρας κατέθετε στεφάνια στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής και την άλλη ξέπλαινε τον ακροδεξιό Τραμπ, λέγοντας πως ό,τι κάνει είναι για το καλό μας, ο διαβολικά καλός. Τη μια μέρα μιλούσε για τον Μπελογιάννη και την άλλη φιγουράριζε με τον Νετανιάχου, που σκοτώνει μικρά παιδιά, ακόμα και έγκυες γυναίκες στην Παλαιστίνη. Για να μην σχολιάσουμε ότι τόλμησε να βάλει τη φωτογραφία του Μπελογιάννη σε προεκλογικό σποτάκι του, μαζί με τον Πλαστήρα, που τότε ως πρωθυπουργός υπέγραψε την απόφαση για την εκτέλεση του Μπελογιάννη. Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει κάθε άνθρωπος που νιώθει προοδευτικός, αριστερός, που εμπιστεύθηκε το ΣΥΡΙΖΑ, είναι τι διαφορετικό αλήθεια από όλα αυτά θα έκανε μια άλλη χειρότερη κυβέρνηση που δεν έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει βέβαια κάτι, και γι' αυτό του βγάζουν το καπέλο οι άλλοι, είναι η ικανότητά του να εγκλωβίζει, να εξαπατά και τελικά να οδηγεί σε απογοήτευση υπαρκτές, ζωντανές, αγωνιστικές δυνάμεις μέσα στο λαό μας. Αυτό ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ μπορούσαν τα χρόνια της κρίσης να το πετύχουν. Τώρα βρήκε και καινούριο τρόπο για να συνεχίσει το παιχνίδι των διλημάτων, για να παραπλανήσει ακόμα μια φορά το λαό μας. Σαν να μην έγινε τίποτα από όλα τα παραπάνω, εκβιάζει τους προοδευτικούς, αριστερούς, ανθρώπους, τους δημοκράτες στο όνομα της ακροδεξιάς.
πλασάρει αυτή την καρικατούρα της δίθεν προοδευτικής συμμαχίας που έστησε λίγες μέρες πριν τις εκλογές με γνωστά στελέχη που έχουν διακριθεί σε όλο αυτό το αντιλαϊκό έργο, πρώην υπουργούς του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, άλλους γυρολόγους της πολιτικής, σαν απάντηση δήθεν στην ακροδεξιά. Κανένας δεν πρέπει να τσιμπήσει ξανά. Δεν υπάρχουν προοδευτικοί στυλοβάτες του κεφαλαίου, όπως προσπαθεί να μας πείσει ο κύριος Τσίπρας. Όταν υλοποιείς μια αντιλαϊκή, μια βάρβαρη πολιτική, στο όνομα της προόδου ιδιαίτερα, όπως κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τότε εσύ θρέφεις στην πραγματικότητα την ακροδεξιά, τη συντήρηση, τη φασιστική δημαγωγία. Αυτό έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές δυστυχώς στην ιστορία. Δεν μπορείς να λες ότι θα αντιμετωπίσεις την άνοδο της ακροδεξιάς και να μην κάνεις ούτε το πιο απλό, να πάρεις τα αναγκαία μέτρα για να τελειώσει η Δύση, η δίκη της εγκληματικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής που σέρνεται εδώ και 4 χρόνια και οι δολοφόνοι του Παύλου Φίσα, άλλων συνανθρώπων μας, να κοιμούνται στα κρεβάτια τους. Δεν μπορείς να λες ότι θα αντιμετωπίσεις την άνοδο της ακροδεξιάς και να βάζεις τα στελέχη σου, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στην αποκεντρωμένη διοίκηση, να ακυρώνουν παρακαλώ αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων για να μην δοθεί προεκλογικά χώρος στους φασίστες. Δεν μπορείς να λες ότι θα αντιμετωπίσεις την άνοδο της ακροδεξιάς, του φασισμού, και να υπογράφεις ανήμερα της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών, παρέα με τους ακροδεξιούς Σαλβίνι, Όρμπαν, Κούρτς, τη Μέρκελ επίσης ή άλλους, εμετικά κείμενα που μιλούν για το σιδηρούν παραπέτασμα, εννοώντας τις χώρες που οικοδομούσαν το σοσιαλισμό στην Ευρώπη, ανοίγοντας το δρόμο για νέες διώξεις των κομμουνιστών, άλλων αγωνιστών, που ήδη υπάρχουν σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και εδώ στη Νέα Ιωνία, λέμε σε όλους όσοι προβληματίζονται, ακόμα και τις τελευταίες μέρες ταλαντεύονται. Τους λέμε, γυρίστε την πλάτη σε αυτή τη λογική του μικρότερου δήθεν κακού, την οποία πάρα πολλές φορές μέχρι τώρα έχει διαλέξει ο λαός μας και πάντα το μικρότερο δήθεν κακό οδηγεί στο μεγαλύτερο. Με αυτή τη λογική, η πλειοψηφία του λαού επέλεγε για χρόνια πολλά πότε το ΠΑΣΟΚ, πότε τη Νέα Δημοκρατία. Το αδιανόητο να συγκυβερνήσουν οι δυο αντίπαλοι 3 δεκαετιών έγινε δυνατό, όπως όλοι ξέρουμε πλέον, γιατί η στρατηγική τους ήταν και είναι κοινή. Μαζί ψήφισαν οι παραπάνω 2 μνημόνια, φόρτωσαν την κρίση στις πλάτες του λαού μας. Το ίδιο θα δούμε, ακούστε αυτό που σας λέμε, με μαθηματική ακρίβεια να συμβαίνει, αργά ή γρήγορα, και με τους σημερινούς δήθεν μεγάλους αντιπάλους. Οι ίδιοι άλλωστε ομολογούν από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ ότι σχετικές συζητήσεις έχουν γίνει ακόμα από το 2015. Είναι τόσο ίδιες οι βασικές πολιτικές τους που επιτρέπουν σε στελέχη τους να κοιμούνται το βράδυ στο ένα κόμμα και να ξυπνούν το πρωί στο άλλο. Τιμωρήστε τους ρίχνοντας στην κάλπη το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές, της λαϊκής εισπύρωσης, στις δημοτικές, στο Δήμο και στις περιφέρειες. Γιατί ό,τι πιο προοδευτικό και σύγχρονο γεννιέται πάντα μέσα από την αμφισβήτηση, μέσα από τον αγώνα και όχι με το συμβιβασμό, τη μυρολατρεία. Γιατί το ΚΚΕ
με τις εκτιμήσεις του και τη στάση του όλα τα προηγούμενα χρόνια, όπως την περίοδο ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση ή στο δημοψήφισμα απάτη του 2015, συγκρούστηκε με όλο αυτό το κύμα των ψευδεστήσεων που καλλιεργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και διάφοροι αριστεροί ψάλτες του. Χωρίς μισόλογα και χωρίς να υπολογίζουμε το πολιτικό κόστος που ξέραμε ότι θα είχαμε, γιατί αναδείξαμε μια μεγάλη αλήθεια. Ποτέ καμιά κυβέρνηση στο έδαφος της βαρβαρότητας του καπιταλισμού, της Ιμπεριαλιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ό,τι κι αν λέει, όποιους κι αν τιμάει στα λόγια και από όπου κι αν κρατάει η σκούφια αυτών που την απαρτίζουν, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να διαχειριστεί φιλολαϊκά αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης, τους γραπτούς και άγραφους σιδερένιους νόμους του. Χάρη σε αυτή ακριβώς τη στάση του κόμματός μας, σήμερα είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που συμπορεύονται με το ΚΚΕ. Ακόμα κι αν τα προηγούμενα χρόνια βρισκόντουσαν σε άλλους πολιτικούς χώρους, σε άλλα κόμματα ή αντιμετώπιζαν με πολλές επιφυλάξεις τις διάφορες εκτιμήσεις και θέσεις μας. Αναγνωρίζουν όμως ότι η συνεπής στάση του ήταν τελικά η μόνη που υπηρετούσε το συμφέρον του λαού. Κράτησε ζωντανή την ελπίδα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι εκλογικές αναμετρήσεις που έχουμε μπροστά μας μπορούν να αποκτήσουν μεγάλη σημασία για την λαϊκή πάλη. Μπορούν να αναδείξουν ένα ακόμα πιο ισχυρό αγωνιστικό ρεύμα που εκφράζει τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας. Ένα αγωνιστικό ρεύμα που θα αντιμάχεται με συνέπεια την αντιλαϊκή πολιτική και τους διάφορους κεντρικούς ή τοπικούς φορείς της. Μπορούν να γίνουν βήματα στην παραπέρα συσπήρωση λαϊκών δυνάμεων που δεν ανέχονται άλλο την κοροϊδία, την εξαπάτηση, να εκφραστεί πιο δυναμικά η αμφισβήτηση της ίδιας της καπιταλιστικής εξουσίας. Και αυτό είναι δυνατό με ένα ακόμα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ. Για να δοθεί από καλύτερες θέσεις η μάχη για την υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών συμφερόντων, για νέες κατακτήσεις στο δρόμο για την κατάκτηση της λαϊκής εξουσίας. Ψηφίζουμε ΚΚΕ παντού. Αυτό το κριτήριο πρέπει να κυριαρχήσει και σε κάθε μια ξεχωριστή μάχη. Η ενίσχυση του ΚΚΕ θα είναι δείκτης ότι περισσότερες λαϊκές δυνάμεις απεγκλωβίζονται από τα διάφορα δίπολα, από τα ψευτοδιλήμματα που καλλιεργούνται από το αστικό πολιτικό σύστημα. Θα είναι μια δύναμη που θα επιστρέφει πάλι στο λαό για την υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών συμφερόντων, τη στήριξη της δράσης του κινήματος, την αποκάλυψη των επικίνδυνων για το λαό σχεδίων. Θα σηματοδοτήσει βήματα στην αποδυνάμωση αυταπατών και ψευδεστήσεων ότι η λύση για το λαό βρίσκεται μέσα σε διάφορες κυβερνητικές ίδιες εναλλαγές και διάφορες ψεύτικες αναμορφώσεις του σάπιου πολιτικού συστήματος. Θα ενισχύσει την προβολή της πραγματικής διεξόδου για το λαό. Η ισχυροποίηση των ψηφοδελτίων της λαϊκής συσπήρωσης που στηρίζει το ΚΚΕ σε δήμους και περιφέρειες θα σημάνει την ενδυνάμωση της πραγματικής λαϊκής αντιπολίτευσης μέσα στα όργανα της τοπικής διοίκησης, βάζοντας εμπόδια στην εξειδίκευση και υλοποίηση αντιλαϊκών σχεδίων και σε τοπικό επίπεδο, δίνοντας βήμα σε όλες τις λαϊκές διεκδικήσεις μέσα στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια.
Οι κομμουνιστές δήμαρχοι σε Πάτρα, Πετρούπολη, Κεσαριανή, Χαϊδάρη, Ικαρία, 5 χρόνια τώρα πρόβαλαν τα λαϊκά προβλήματα, διεκδίκησαν, απέσπασαν κατακτήσεις, έδωσαν ανάσα και κουράγιο στο λαό, εμπόδισαν κατασχέσεις, πληστηριασμούς, μείωσαν τη δημοτική φορολογία, χτύπησαν την ανταποδοτικότητα σε λειτουργίες και υπηρεσίες του Δήμου, στήριξαν τα σχολεία, διεύρυναν το δίκτυο των παιδικών και βρεφικών σταθμών, πήραν πρωτοβουλίες για δομές αλληλεγγύης για συνανθρώπους μας που την έχουν ανάγκη, διεύρυναν με κάθε τρόπο τους χώρους πράσινου αθλητισμού, αναψυχής πολιτισμού, διεκδίκησαν έργα προστασίας του λαού μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και εδώ, στη Νέα Ιωνία, απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους τίμιους αγωνιστές, σε όλους τους ανθρώπους του Μόχθου, που νιώθουν είναι δημοκράτες, αριστεροί, προοδευτικοί, δεν παραχωρούν τις αξίες τους, τα ιδανικά τους, τους αγώνες τους, για να τελερώνει ο κάθε ΣΥΡΙΖΑ και τα διάφορα στελέχη του. Το κάλεσμά μας απευθύνεται σε όλους και όλες, όσοι και όσες απογοητεύθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουν καμιά εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, σε άλλα αστικά κόμματα. Να μην χάσουν άλλο χρόνο δίνοντας συγχωροχάρτια σε όσους έβαλαν και βάζουν πλάτη, ώστε προοδευτικοί άνθρωποι να ξεγελαστούν από τα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ. Σε όσους καλλιέργησαν και καλλιεργούν κάποιοι ακόμα την αυταπάτη ότι μια δήθεν καλύτερη τέτοια διαχείριση θα ανακουφιστεί τάχα ο λαός. Έχουν μεγάλη ευθύνη όλοι και όλες. Απευθυνόμαστε σε όλους όσοι και όσες το βράδυ των εκλογών θέλουν να έχει γκρεμιστεί η εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με πολύ ισχυρό ΚΚΕ. Γι' αυτό στις εκλογές κρατήστε καλά και ρίξτε στην κάλπη το ψηφοδέλτιο με το σφυροδέπανο στις ευρωεκλογές, το ψηφοδέλτιο με το γαρίφαλο στις δημοτικές και περιφερειακές. Απευθυνόμαστε σε όλους όσοι, ανεξάρτητα αν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, συμφωνούν όμως πως η ισχυροποίηση του ΚΚΕ μπορεί να κάνει την πραγματική διαφορά που έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος. Μπορεί να δυναμώσει τη διεκδίκηση για την ανάκτηση των απολειών. Μπορεί να τσαλακώσει την εικόνα της δήθεν μεταμνημονιακής εποχής, η οποία στην πραγματικότητα είναι ίδια με τη μνημονιακή. Μπορεί να αποκαλύψει την κοροϊδία περί δήθεν προστασίας των αδυνάτων, που επιδιώκει να κουκουλώσει τα μέτρα που ενισχύουν τα κέρδη των μεγάλων ομίλων. Μπορεί να δοθεί χτύπημα στο συμβιβασμό με τη φτώχεια, που ανέχεται μόνο τα ψίχουλα, τα ελάχιστα και τα κατώτατα, χωρίς να διεκδικεί τα αυτονόητα, δηλαδή μια ζωή με δικαιώματα. Μπορεί να δυναμώσει την πάλη ενάντια στους επικίνδυνους σχεδιασμού στον ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εμπλέκει ο ΣΥΡΙΖΑ τη χώρα και το λαό. Μπορεί να εκφράσει τη γνήσια αμφισβήτηση ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτή την καπιταλιστική λυκοσυμμαχία που έγινε και γίνεται χειρότερη, γιατί χειρότερο γίνεται το διεφθαρμένο σύστημα του καπιταλισμού. Μπορεί να στείλει πραγματικό μήνυμα ελπίδας και μέσα και έξω στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχει δρόμος για τους λαούς, για την νεολαία, και ότι αυτός είναι ο δρόμος της ρήξης, της σύγκρουσης για τη δική τους την πραγματική εξουσία, με το λαό στην εξουσία. Με ισχυρό ΚΚΕ μπορούμε να κάνουμε την πραγματική διαφορά.
ΚΚΕ ισχυρό είναι δύναμη για το λαό. Για μια μεγάλη λοιπόν νίκη του λαού. Με ΚΚΕ ισχυρό παντού. Προχωράμε μπροστά, δυναμικά, θα τα καταφέρουμε, θα βγούμε τελικά νικητές με Δήμαρχο Νέας Ιωνίας στις 26 του Μάη, τον Κώστα Κατημερτζόγλου, με Περιφερειάρχη Αττικής, τον Γιάννη Πρωτούλη, με πολύ δυνατό ΚΚΕ στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές, όποτε και αν γίνουν. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες σας. Γεια σας.